ήμουν εδώ, ήμουν και εγώ στις Κερκίδες, ως ένας απλός φίλαθλος που μας είχε παρασύρει και εμάς ο ενθουσιασμός εκείνων των τριών καταπληκτικών εβδομάδων. Νομίζω ότι όλοι μας ζήσαμε όχι απλά μία αξέχαστη εμπειρία, αλλά κάτι πραγματικά μοναδικό και τελείως απροσδόκητο, διότι ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ τον αθλητισμό, παρακολουθεί πάντα πολύ ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι είχε υπάρξει ή έχει υπάρξει μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από την επιτυχία της Εθνικής να σηκώσουμε το Ευρωπαϊκό. Αυτή η αυξανόμενη ένταση και η προσδοκία, και όταν ξαφνικά διαπιστώσαμε παίζοντας στα προημιτελικά, νομίζω ότι μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στα προημιτελικά, ξαφνικά πίστεψε πάρα πολλούς κόσμους ότι ναι, εδώ πραγματικά μπορούμε να το σηκώσουμε. Και πρέπει να σου πω ότι για μένα λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να βρεθώ στην Πορτογαλία. Θυμάσαι τότε έρχονταν πολλοί κόσμος από την Ελλάδα, αεροπλάνα, ταξιδεύανε. Εγώ τότε ήθελα πολύ να έρθω. Είχα κλείσει μάλιστα εισιτήρια να είμαι στον ημιτελικό. Ήταν άρρωστη η μητέρα μου και τελικά έκατσα στην Ελλάδα. Οπότε ήμουν από τους πολλούς οι οποίοι το είδανε το μάτς στην τηλεόραση. Για μας σημαντικό ήταν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που την αντιμετωπίσαμε στο πρώτο παιχνίδι στην πρεμιέρα. Και την είχατε κερδίσει. Και την είχαμε κερδίσει. Ναι. Και λέμε, θα το ξανακάνουμε. Θα ξανακερδίσουμε μέσα στην Πορτογαλία, μέσα στον Ταλούς, στον τελικό, την Πορτογαλία. Ναι. Ξέραμε όμως ότι οι Πορτογάλοι θα είχαν πιο πολύ άγχος από εμάς. Ναι. Και φάνηκε αυτό. Και φάνηκε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν αυτό πετύχαμε, να μπορέσουμε να τους μεταδώσουμε, να τους μεταφέρουμε μάλλον το άγχος και το στρες. Και σίγουρα επειδή ήμασταν μια ομάδα που δύσκολα θα δεχόταν γκολ, περιμέναμε υπομονητικά μέχρι να πεταχτεί ο Χαριστίας και να κάνει τον γκολ. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα υπηρέτησε πάρα πολύ καλά και με συνέπεια έπαιξε προφανώς πάνω από τις δυνατότητές της, αλλά δεν πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ήξερε να κάνει καλά. Και αυτό είναι σημαντικό. Όταν μοντάρεις, φαντάζομαι να μοντάρεις μια ομάδα, βλέπεις το σύνολο. Και το συνολικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται στο σκορ τελικά. Θα κάνεις τις όποιες αλλαγές, τις όποιες προσαρμογές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μια ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, να παίξει ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είχαμε γνώση των ικανότητων μας. Είχαμε αυτοθυσία ο ένας για τον άλλον και αυτό ήταν και ένα μέλημα και του προπονητή να μας δώσει να καταλάβουμε ότι σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που ξέρουμε να κάνουμε. Ναι. Και αυτό κάναμε. Ναι.